Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 899 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 381 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 15 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα, 12 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 8 στη Φλόρινα, 1 στα Γρεβενά και κανένα στην Καστοριά. Να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Και αυτή η ωραία εικόνα αναγκάζει λοιπόν τον κύριο Χαρδαλιά σε πολύ λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, να είναι στην σημερινή ενημέρωση. Τετάρτη είναι σήμερα, θυμίζω, και να ανακοινώσει κάποια αναστολή μέτρων και το τι θα ισχύει κυρίως από το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι η εστίαση είναι κερδισμένη ως ένα σημείο από τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά και κάποια άλλα νέα μέτρα. Απλά επειδή όλα αυτά είναι διαρροές, ας το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγο μάλλον θα βγει ο κ. Κικίλιας, θα συνεργάσει το κοντρόλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλους είναι οι ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά. Πιθανόν θα έχουμε και την μετατόπιση της απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά μία ώρα αρχικώς, δηλαδή στη μία και μισή τα μεσάνυχτα, και μουσική από το Σαββατοκύριακο, αλλά χωρίς χορό, έτσι. Αλλά εντάξει, πάλι κάτι είναι και αυτό. Ίσως και κάποια άλλα μέτρα τα οποία σταδιακά πρέπει θα τα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει χορός. Ναι, είναι και αυτό μια τώρα παράμετρος. Τώρα είμαι εγώ σε ένα μπαρ και σηκωθώ και γυροβολήσω μόνος μου κάνα λεπτό. Άμα γυροβολήσεις μόνος δεν ξέρω, αλλά άμα σκοθείς με το ποτό σου και κάπως κουνιέσαι, ας πούμε, θεωρείται χορός ή είναι δεδομένο, είναι δεδομένο ότι η συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων εστίας θα γίνεται σε εξωτερικούς χώρους ακόμα. Ναι, ασφαλώς. Ναι, δεν είχε ακουστεί κάτι ακόμα για αυτό το πράγμα. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που μιλούν για σταδιακό άνοιγμα ακόμα και των κλαμπ ή των κέντρων διασκέδασης, δηλαδή τα μπουζούκια, τα γνωστά όπως έχουμε μάθει. Τα κλειστά μπουζούκια, γιατί έχουμε και ανοιχτά. Αλλά αυτό θα το δούμε, μάλλον δεν είναι της ώρας, φαντάζομαι. Εντάξει, ας περιμένουμε τον κ. Χαρδαλιά και μην προτρέχουμε. Πρώτα θα βγει ο κ. Κικίλιας. Μόλις τον έχουμε, ας μας τον δώσετε, voice-over, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πηγαίνει. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, okay. Πάντως η κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ καλή. Θυμίζω ότι είμαστε σε ημέρα Τετάρτη, δηλαδή μέσα της εβδομάδας. Και ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τριψήφιος. 890, έτσι. Αν και στην αρχή ο ΕΟΔΗ έκανε ένα λάθος, δεν το βιάστηκε. Έστειλε τη χθεσινή ανακοίνωση. Οκ. Okay. Εντάξει, γίνονται και αυτά. 890 λοιπόν είναι τα σημερινά κρούσματα με καλούς δείκτες θετικότητας, με καλούς δείκτες μεταδοτικότητας. Όλοι αυτοί οι δείκτες δείχνουν ότι η πανδημία είναι σε κάμψη και προφανώς. Θέλουμε. Α, εδώ είναι ο κύριος Κικίλιας, δεν είναι ο κύριος Χαρδαλιά. Οπότε ο κύριος Κικίλιας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ακούσουμε λίγο από την τοποθέτηση του κύριου Κικίλια για να δούμε τι ανακοινώνει. 381 οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας και δυστυχώς 15 απώλειες ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα, ο εφταήμινος κυλιόμενος μέσος όρος μέχρι χτες ήταν 1056 επιβεβαιωμένα κρούσματα την ημέρα, υποχωρώντας σημαντικά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Η διάμεση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών ήταν 36 έτη. Άρα, συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων στις νεότερες ηλιακές ομάδες και ο δείκτης θετικότητας ήταν σταθερά χαμηλός, ενώ την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στο 2,5% υποχωρώντας κάτω από το 3%. Τα στοιχεία βέβαια που μου έχει δώσει η πολιτική προστασία δεν χρειάζεται να τα πω, θα πει ο Υπουργός. Μάλιστα. Ωραία, ακούσαμε. Ακόμα ακούμε. Δύο-τρία καλά στοιχεία από αυτά που λέγαμε και εμείς πάνω κάτω. Από τον Υπουργό Υγείας, έτσι, και βεβαίως αναμονή για το τι θα ανακοινώσει ο κ. Χαρδαλιάς. Για μέτρα ναι. Και εμβολιασμοί. Ναι, οι εμβολιασμοί είναι δεδομένο. Ακούω και ζητήματα πλέον και σήμερα παίζει μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη, με την τοποθέτηση Μητσοτάκη, αν θες, στη Βουλή προχθές, χθες μάλλον. Και συνάντηση με σήμερα τον πρόεδρο. Κάποιες δηλώσεις, ας πούμε, ο κ. Μανιτάκης, ο κ. Μανιτάκης είναι γνωστός συνταγματολόγος, υπήρξε εκεί υπουργός, είπε ότι δεν είναι αντισυνταγματικό. Να πουλήσεις κάποιον που δεν έχει κάνει εμβόλιο. Που απειλεί τη δημόσια υγεία ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα, γιατί νομίζω θα είναι λίγο υπερβολικά, αλλά δεν θα έβλεπα κακό σε κάποιες επιχειρήσεις να επιβάλλουν με κάποιον τρόπο τον εμβολιασμό. Και βεβαίως πρώτες οι επιχειρήσεις να τηρούν
την ομιμότητα, στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό θα εξαρτηθεί τώρα και έχει να κάνει πολύ και με τη φύση της επιχείρησης, αν όντως υπάρχει νοσοστισμός. Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι στο γραφείο για τον φόρο. Αν δοθεί αυτή η δυνατότητα, νομίζω πως θα δούμε τέτοιου είδους περιστατικά. Υπήρχε αλλά... και η διαρροή για τις εμποροπανήγυρες, γιατί το λέω, γιατί σταδιακά έχουμε και στην περιοχή μας, με πρώτη και μεγάλη αυτή του Αγίου Πνεύματος, στο Δρέπανο, έτσι, που μάλλον δεν θα την προλάβουμε, αν ισχύσουν τα ρεπορτάζ, δηλαδή, ότι πρέπει η περιοχή στην οποία γίνεται η εμποροπανήγυρη να έχει ένα ποσοστό εμβολιασμού άνω του 50%. Η περιφερειακή Ένωση Κωνσταντίνα την προηγούμενη Παρασκευή ήταν λίγο κάτω από το 37%. Ως νομός πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό ή ως δήμος? Ως νομός, φαντάζομαι. Ναι, αυτά πρέπει να εξειδικευτούν τώρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα ισχύσει, λέω. Το 50 δεν μπορεί να το φτάσουμε τώρα, πολύ δύσκολο. Σε μια εβδομάδα μέσα να έχει αλλάξει τόσο πολύ οι εμβολιασμοί, δεν ξέρω πόσο πρέπει να κάνουμε. Πόσοι εμβολιασμοί πρέπει να κάνουμε. Η σχετική προετοιμασία από το Δήμο έχει γίνει. Τώρα τι θα ορίσει και το Υπουργείο. Και καλώς έκανε ο Δήμος. Θα περιμένουμε να το δούμε. Μέχρι να έρθει η ώρα να συνδεθούμε για να ακούσουμε τον κύριο Χαρταλιά, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από την κατάσταση της γέφυρας Πολυφίτου. Σήμερα στο Channel επικοινωνήσαμε και με τον πολιτικό μηχανικό και αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σάρι στην Αγγλία και Κοζανίτη και μεγάλη μας τιμή, τον κύριο Μητούλη, τον κύριο Στέργιο Μητούλη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους τους οποίους απευθύνθηκε η περιφέρεια για να βγάλει ένα πόρισμα σε σχέση με την κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Ζήση, ότι δεν ήταν και πολύ αισιόδοξος σε αυτά που μας δήλωσε τηλεφωνικά. Ας ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο καθηγητής και θα τα σχολιάσουμε. Η γέφυρα Πολυφίτου έχει απολέσει ένα μεγάλο βαθμό ασφάλειας, δηλώνει μιλώντας στο Top Channel ο πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στις γέφυρες Στέργιος Μητούλης. Ο ίδιος λέει πως η γέφυρα είναι όσο ασφαλές θα ήταν ένα αυτοκίνητο 45 ετών και δηλώνει πως θα πρέπει οι εργασίες αποκατάστασης να ξεκινήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η κατάσταση της γέφυρας δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ από αυτά που είχαμε πει πέρυσι, τον Ιανουάριο, δηλαδή τον Ιανουάριο του 20. Παραμένει, όπως είχαμε πει και τότε, προβληματική με μεγάλες κατακόρυφες μετακινήσεις και φθορές λόγω της ηλικίας της. Η γέφυρα κατασκευάστηκε, περατώθηκε η κατασκευή της το 1974-1975. Έχουν περάσει πάνω από 45 χρόνια. Έχει όλες τις φυσιολογικές φθορές που περιμένει κανείς σε ένα έργο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τα μέτρα αυτά είναι προληπτικά. Δηλαδή, όταν περιμένει κανείς πιθανές αστοχίες ή πιθανώς τοπικές καταρρεύσεις όταν απολέσει η γέφυρα την αντοχή της, πρέπει να λάβει κάποια μέτρα προληπτικά στην αρχή για να μειώσει τον κίνδυνο τέτοιων αστοχιών. Για να έχουμε με πιο μεγάλη ακρίβεια και για να πάρουμε απόφαση για πιο αυστηρά μέτρα, πρέπει να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε πιο αυστηρά μέτρα χωρίς να έχουμε παραπάνω πληροφορία για την κατάσταση της γέφυρας. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε, τουλάχιστον εγώ στα χέρια μου, είναι κάποια οπτική παρατήρηση που κάναμε στη γέφυρα και κάποιες μετρήσεις εξωτερικά από τη γέφυρα. Δηλαδή μετρήσαμε βυθίσεις, για παράδειγμα. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στη γέφυρα. Οπότε το να πάρει κανείς πιο αυστηρά μέτρα σε αυτή τη φάση, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στη γέφυρα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν σωστό ή λάθος. Πρέπει να γνωρίζει κανείς πιο καλά την κατάσταση της γέφυρας. Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, έχει αναλάβει ένας σύμβουλος να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, να καταλάβει δηλαδή και στο εσωτερικό της γέφυρας τι συμβαίνει, για να ληφθούν, πλέον πιο καλές αποφάσεις, αποφάσεις δηλαδή οι οποίες βασίζονται σε πιο καλή πληροφορία, αν θέλετε. Το πότε δεν το γνωρίζω, αυτό εξαρτάται από το τι δοκιμές θα γίνουν πάνω στη γέφυρα, καταστροφικές ή μη καταστροφικές δοκιμές, ξέρετε, μπορεί να ληφθούν δοκίμια, μπορεί να γίνουν με πολύ απλό τρόπο, να το πω, ακτινογραφίες της γέφυρας, να δούνε μέσα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι οπλισμοί και να λάβει κανείς μια απόφαση. Τώρα, εάν βέβαια υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ή αποδείξεις πάνω στην κατασκευή, για παράδειγμα εκτεταμένες ρηγματώσεις, εκτεταμένη οξύδωση οπλισμού και των τενών προέντασης, τότε προφανώς αυτό μπορεί να δικαιολογήσει και πολύ πιο αυστηρά μέτρα ή και κλείσιμο της γέφυρας σε ακραίες περιπτώσεις όπου αναμένουμε αστοχίες.
Κοιτάξτε, θα σας δώσω την ίδια απάντηση που είχα δώσει και πέρυσι. Η γέφυρα είναι τόσο ασφαλής όσο είναι ένα αυτοκίνητο 45 ετών. Έχει απολέσει κάποιο μέρος της ασφαλειάς της, δεν ξέρουμε πόσο. Πρέπει να κάνουμε πιο ενδελεχείς ελέγχους και επιτόπου μετρήσεις για να καταλάβουμε τι. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά, θα ακούσουμε για τη συνέχεια, αλλά ας δούμε πρώτα, να συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά. Η σημερινή είναι διαρκής και όταν οι δείκτες συναντούν τους στόχους μας, τότε προχωράμε σε σταδιακές και προσεκτικές άσεις των περιορισμών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος της πανδημίας. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η ανάγκη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων και των κανόνων ατομικής προστασίας που βρίσκονται σε ισχύ, χωρίς εκτόσεις, χωρίς δικαιολογίες, παραμένει και αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει να βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Με δεδομένους λοιπόν τους για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα πτωτικούς κυλιόμενους δείκτες του τελευταίου 7 ημέρου, ας δούμε τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και τις αποφάσεις που πήρε η Επιτροπή των Επιδημιολόγων στη σημερινή συνεδρίασή της. Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, καθώς και των κέντρων διαβίου μάθησης των ΑΕΗ. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου, η απαγόρευση κυκλοφορίας, το κέρφιου, επεκτείνεται κατά μία ώρα. Θα ξεκινά δηλαδή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί όπως και σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί. Ενώ από την 1η Ιουλίου και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Θέλω να τονίσω ότι σε περίπτωση καταστρατήγηση του μέτρου, το πρόστιμο καθορίζεται σε 5.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και σε αναστολή λειτουργίας κλείσιμο 15 ημερών σε οποιαδήποτε δεύτερη παράβαση. Επίσης, από το Σάββατο 12 Ιουνίου επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές και μόνο για εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφαλίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος, καθώς και ο φυσικός αερισμός. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή το Σάββατο 12 Ιουνίου, 6 το πρωί, αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος θεάματος από 50 σε 75% όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας ως 1.000 θέσεις, σε 70% έως 5.000 θέσεων, σε 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 θέσεων και αν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται σταθερά στα 10.000 άτομα. Θυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους. Επίσης, για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται πλέον η ταυτόχρονη παρουσία 4 πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά. Επιπρόσθετα, από την 1η Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering δεξιώσεων αυξάνεται σε 300 άτομα από 100, που είναι αυτή τη στιγμή. Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξή τους μόνο στις περιφερειακές ενότητες, που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%. Και το σχετικό, βέβαια, υγειονομικό πρωτόκολλο θα επικαιροποιηθεί και θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24 ώρα. Περαιτέρω αποφάσεις που αφορούν σε θέματα παιδείας, νησιωτικής πολιτικής και δικαιοσύνης που απασχόλησαν σήμερα την Επιτροπή θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Τις επόμενες εβδομάδες αφήνουμε σταδιακά πίσω μας κάποια περιοριστικά μέτρα που εδώ και καιρό. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει άλλα μέτρα, αλλά τα άλλα μέτρα δεν ακούγονται, τα βασικά ακούστηκαν ήδη. Οπότε έτσι να επαναφέρουμε κάποια πράγματα. 14 Ιουνίου ξεκινάει η πρακτική όλων των φοιτητών εκεί που απαιτείται πρακτική. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, 12 Ιουνίου, από το Σάββατο, πλέον μπορούμε να επιστρέφουμε στο σπίτι μας στη 1.30, στη 1.30 από 12.30 που ήταν. Σημαντικό. Με μουσική, αλλά μόνο καθήμενους. Δεν αναφέρθηκε κάτι σε χώρο. Σε εξωτερικούς χώρους. Μόνο εξωτερικοί χώροι. Ναι. Δεν αναφέρθηκε κάτι σε χώρο πάντως. Νομίζω. Επίσης ανοίγουν και οι αρεζόμενες στοές. Ναι, δεν έχουμε αν... εμείς τέτοια υποθέσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια καταστήματα στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Σε σχέση με τα θεάματα, η πληρότητά τους αυξάνεται στο 75% ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το θέατρο, αλλά πάντα με μάσκα. Mm-hmm. Για τα πανηγύρια που μας ενδιαφέρει σε σχέση με το δρέπανο που ανέφερες και εσύ, πρέπει η ΠΕ που τη φιλοξενεί να είναι πλήρως εμβολιασμένο το 50% των κατοίκων. Πολύ δύσκολα θα έχουμε πανηγύρι στο δρέπανο. Και βέβαια από 1 Ιουλίου
Ανοίγει εντελώς η κυκλοφορία, δηλαδή δεν θα υπάρχει κανένα όριο. Εάν τα δεδομένα είναι καλά την 1η Ιουλίου, προσέξτε. Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως και για τα προηγούμενα που είπα. Εντάξει, τα προηγούμενα επειδή θα μπουν κανένα... μπροστά από το Σάββατο. Μην γίνει κανένα μπρά στην Παρασκευή και ψαχνόμαστε. Και γάμοι, δεξιώσεις, κέτερινγκ κτλ. 300 άτομα. Η πληροφορία ήταν ότι θα διπλασιαστεί, δηλαδή θα πάει στα 200, πάει στα 300. Έτσι, αλλά δεν άκουσα κάτι για μουσική στους γάμους, δεν ξέρω. Μήπως κουμπώνει με αυτό που είπε ότι επιτρέπεται η μουσική στην εστίαση. Σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Μα αλλά, και τα catering και εξωτερικούς χώρους αφορούν όσο για, το δεν είπε κάτι για χορό πάντως. Φαντάζομαι δεν θα επιτρέπεται. Να πεις δεν είπε ότι απαγορεύεται κιόλας. Θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Αυτά ήταν τα πρώτα έτσι, που ανακοινώθηκαν και που τσιμπήσαμε εμείς κατά τη διάρκεια του δελτίου. Σχεδόν τα είχαμε πει. Άρα... Και ο προφήτης Ζήσης Πιτσιέβας επιβεβαιώθηκε για το πανηγύρι του Ιδρυπάνου, πραγματικά πολύ δύσκολο. Νομίζω φαίνεται ότι τα δεδομένα δεν το ευνοούν, είναι πολύ νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Και άλλωστε να πω ότι, ναι, εντάξει, γίνεται αυτή η προσέγγιση, αλλά στο πανηγύρι του Ιδρυπάνου, αν στηθούν πάγκοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είναι πάγκοι μόνο από μικροπολιτές οι οποίοι θα είναι από την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, ας πούμε. Κατάλαβες. Θα έρθουν και από άλλες περιοχές. Από εκεί θα έχουμε διασφαλίσει. Θα μου πεις μπορεί να έρχονται όπως έρχονται στις λαϊκές. Με self-test, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλάζω θεματολογία. Μόλις τώρα διαβάζω από το ρεπορτάζ του Λεμαίο. Είναι τωρινή εξέλιξη και την περιμέναμε. Το ξέρετε, από το ΕΒΕ έρχεται. Νέος πρόεδρος στο επιμελητήριο Κοζάνης εξελέγει ο Γιάννης Μητλιάγκας, επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάπτυξης Επιμελητήριο, μετά την αποχώρηση της ΑΡΗ κλπ. Και ναι, αυτά δεν έχουμε. Ας τον αναζητήσουμε. Κοίταξε, έχουμε. Έχει κλείσει η συνεδρίαση, έχει εκλεγεί. Γιατί εμείς το είχαμε ανακοινώσει. Ο Γιάννης Μητλιάγκας αυτή τη στιγμή έχει εκλεγεί με 12 ψήφους ως ο μόνος υποψήφιος. Οι 9 υπόλοιποι του Συνδυασμού Σύγχρονο Επιμελητήριο αποφάσισαν να απέχουν από τη διαδικασία, γράφει το ρεπορτάζ. 9 του υπέρ, 9, 12 υπέρ, 9. Απόντες. 9 απόντες. Λευκά. Ναι. Άρα η συμμαχία του συνδυασμού Μητλιάγκα και του συνδυασμού Μόσχου, για να τα λέμε έτσι όπως τα θυμάται ο κόσμος τέλος πάντων, ήταν μπετόν αρμέ και ο Γιάννης Μητλιάγκας είναι από εδώ και λίγα λεπτά ο νέος πρόεδρος του εμπορευτικού επιμελητηρίου Κοζάνης. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, δεν ξέρω τι παραλαμβάνει. Εννοείς από χάος στο προηγούμενο. Τάξη, κοίταξε, δεν ξέρω τι παραλαμβάνει. Τέλος πάντων, ας λειτουργήσει κάποτε το ευρύ. Το λέω από τώρα. Την Παρασκευή το δελτίο του Top Channel έχει συμφωνήσει να φιλοξενήσει τον Γιάννη Μητλιάγκα. Εδώ θα γινόταν αύριο αυτό. Αύριο απεργούμε. Αλλά αύριο επειδή υπάρχει απεργία. Συμμετέχουμε στην απεργία οι δημοσιογράφοι του Top. Δεν θα έχουμε δελτίο αύριο λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν και την Παρασκευή θα έχουμε εδώ τον κύριο Γιάννη Μητλιάγκα για να μας πει τις πρώτες σκέψεις του. Για τη νέα αυτή θέση. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες λένε, δεν ξέρω αν έχουν εκλεγεί οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι, αλλά έλεγαν οι πληροφορίες ότι πρώτος αντιπρόεδρος θα εκλεγεί ο κύριος Μόσχος. Λογικό. Δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Αντώνης Πουγαρίδης. Στη θέση του οικονομικού υπόπτη θα τοποθετηθεί ο κύριος Παναγιώτης Μαλούτας. Και γραμματέας του ΕΒΕ θα είναι ο κύριος Αδάμ Ιωαννίδης. Άρα είναι όλοι από τους δύο συνδυασμούς. Μόσχου ναι. Μητλιάγκα. Ο συνδυασμός αρεί ότι έχει απομείνει από αυτόν δηλαδή. Απλώς δεν απέχει από τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως απήχε και προφανώς δεν καταλαμβάνει για καμία θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ενδεχομένως να παρακολουθεί τα δεδομένα με επικεφαλής, να πω εγώ, άτυπα ή και όχι και τόσο άτυπα, τον κύριο Γιώργο Παντελίδη. Αυτό θα φανεί βεβαίως στις επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ. Γιατί όχι του μέχρι πρότινος Προέδρου. Και ο Σαρής έχει αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, αλλά την ομάδα του μπορεί να τη διοικεί αν υπάρχει. Δεν υπάρχει ομάδα Σαρή. Δεν υπάρχει. Και ο Σαρής έχει αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν συμμετέχει ούτε ως μέλος. Αυτό είναι γνωστό, αλλά θα μπορούσε 2-3 άτομα να τα πατρονάρει. Έχουν φύγει. Άλλωστε αυτό προσπάθησε να κάνει. Τα άτομα που το στήριζαν μέχρι τα τελευταία στιγμή επίσης έχουν αποχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Μετά από 2-2,5 χρόνια κυβερνησίας, πλήρουσα κυβερνησίας στο ΕΒΕ, τέλος πάντων, ας έχει καλή επιτυχία η νέα διοίκηση, μπας και καταλάβουμε κι εμείς ότι υπάρχει ΕΒΕ Κοζάνης. Ναι, γιατί να ήταν το μια πολύ κακή επιλογή και η προηγούμενη διετία. Επειδή ξέρετε, φαίνεται ότι τουλάχιστον 1,5 χρόνο θα είναι αυτή η διοίκηση ακόμα. Και επειδή στο ΕΒΕ συνήθως οι εκλογές πάνε παραπίσω συνέχεια, μπορεί να είναι και 2 και 2,5 χρόνια, θα το δούμε. Έτσι. Να κάνουν πράγματα, να δουν τι παρέλαβαν πρωτίστως και να κάνουν πράγματα μπροστά.
Επιστρέφουμε στα της γέφυρας. Είχαμε ακόμη ένα λεπτό να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να ξαναπιάσουμε τη συνέντευξη του κ. Μητούλη από εκεί που την είχαμε αφήσει. Είναι άδικο να μην ακουστεί ολόκληρη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Παρακαλώ. Ναι, να το κάνουμε και να... Να το δούμε. Σφαλιάστης, δεν ξέρουμε πόσο. Πρέπει να κάνουμε πιο εντελεχείς ελέγχους και επιτόπου μετρήσεις για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προσωπικώ, εγώ θεωρώ ότι η γέφυρα έχει απολέσει ένα μεγάλο βαθμό από την ασφάλειά της. Όχι, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να προσωπικοποιήσουμε την απώλεια αντοχής, για το λόγο ότι δεν έχουμε κάνει επαρκείς μετρήσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι σίγουρα έχει χαθεί ένα μέρος της ασφάλειάς. Ξέρετε, το γοργό και χάρη έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εάν είναι να γίνει κάτι, δηλαδή να προχωρήσει ο σύμβουλος σε μελέτη, σε προτάσεις για τέτοια τιμοκράτησης και μελέτη και κατασκευή συνέχεια αποκατάστασης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά να γίνουν με έναν γρήγορο ρυθμό και σωστά τεχνικά. Έχει απολέσει ένα μεγάλο μέρος ασφάλειάς της γέφυρα Πολυφίτου. Ναι, εγώ μηχανικός δεν είμαι, τεχνικός δεν είμαι, απλώς θα επισημάνω αυτό που είπε και ο κύριος Στεριούχτες, ως απλός πολίτης νομίζω και όχι και ως δήμαρχος αν θες, ότι οι πολίτες μη γνωρίζονται αυτή την κατάσταση και βλέποντας μια περιραίωση ατμόσφαιρα γύρω από τη γέφυρα μπορεί να του δημιουργείται μια ανασφάλεια. Και πατάω και πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Μητούλης, πολύ σωστά, να γίνουν γρήγορα πράγματα ώστε να μην έχουμε ή αν θες και τεχνικά που το ξέρει καλύτερα από εμάς ή ακόμα και αυτό για το αίσθημα ανασφάλειας που εμείς σαν πολίτες μπορεί να βιώνουμε. Χρονοδιάγραμμα είναι βασικό. Ό,τι γίνει... Μας ανέφερε ο κύριος Στεριού χθες το είπε, ότι είναι 2,5 χρόνια. Ναι, γιατί είχε γίνει μια συζήτηση. Είναι τεράστιο. Όχι, έχει υπογραφεί μια σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έστειλε την επιστολή που διαβάσαμε τη Δευτέρα. Αν όντως είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, που δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τον Δήμαρχο. Είναι όχι, το θυμάμαι γιατί είχε συζητηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή σε 2,5 χρόνια θα ξέρουμε τι διαβρώσεις έχει η γέφυρα. Είναι ώρα να. Αν όντως έχει συμφωνηθεί αυτή η σύσκεψη που μας είπε ο κ. Στεργίου χτες με τον Περιφερειάρχη, να γίνει γρήγορα, να υποθούν τα πράγματα, να μην συζητάμε περί ανέμων και υδάτων και να μπουν κάτω 2-3 ενέργειες που θα γίνουν άμεσα. Τότε αυτό, τότε εκείνο, τότε το άλλο. Ποιο σφιχτή σύμβαση. Θα έπρεπε για μένα, που επίσης δεν είμαι μηχανικός, να γίνει μια πιο σφιχτή σύμβαση. Εδώ μιλάμε για μια γέφυρα η οποία έχει κίνηση. Επειδή, έχει μεγάλη κίνηση. Και επειδή την πιλατίζουμε καιρό τη γέφυρα. Μα ήδη έχει περάσει ένας χρόνος. Εάν πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, δεν καταλαβαίνω ότι δεν έχουν γίνει ακόμα. Αυτό λέω. Έτσι. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Τι ακριβώς περιμένουμε. Που δεν ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς. Θέλω να πω. Αυτό λέμε. Πείτε μας, είναι στους προβόλους. Μα δεν ξέρουν ότι οι ίδιοι δεν έκαναν τις ενέργειες που θα έπρεπε ακόμη, διότι η σύμβαση δεν τους πιέζει χρονικά. Ή τέλος πάντων, αν γίνεται κάτι. Γίνεται έτσι ώστε εμείς να μην έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Ο κ. Μητούλης λέει ότι έχει απολέσει μεγάλο μέρος ασφαλείας στη γέφυρα. Mm-hmm. Άλλωστε αυτό ζήτησε και ο ίδιος στη συνέντευξη που ακούσαμε. Ας κινηθούν όλα λίγο πιο γρήγορα. Δεν είναι όλα τα πράγματα να πηγαίνουν με το πάσο μας. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι αυτή η έλεγχη. Ούτε μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς. Αλλά μια γέφυρα από την οποία περνάνε χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά και έχει την. Έχει βάρος, έχει πολλά αυτοκίνητα, έχει πολλή κίνηση. Ας κινηθούν οι διαδικασίες νωρίτερα. Και πολλοί έχουν αμφισβητήσει την ιστορία με το φανάρι. Βεβαίως το πόρισμα λέει ότι καλώς μπήκε το φανάρι. Και εδώ να δούμε. Αν βοηθάει όντως, γιατί πολλοί λένε ότι μπαίνει το φανάρι. Ωραία, γίνεται στη μία ροή, σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας η επιβάρηση, αν θες, της γέφυρας. Αλλά το ότι γίνεται μαζικά μετά η διέλευση. Είναι καλό, δεν ξέρω. Εγώ τα ερωτήματα για τους προγραμματισμούς θέτω. Μα ο κ. Κασαπίδης δεν είπε εδώ, μιλώντας στο ΤΟΠ τη Δευτέρα, ότι υπάρχει πιθανότητα να αυστηροποιηθούν τα μέτρα σε σχέση με τα φορτηγά. Ό,τι είναι να γίνει, ας πάρθει μια απόφαση άμεσα. Ακριβώς αυτό. Ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών. Να συνεχίσω λίγο με το ΕΒΕ, γιατί υπάρχει μια. Α, υπάρχει και εξέλιξη. Υπάρχει μια επιστολή των μελών του Συνδυασμού Σύγχρονο Επιμελητήριο. Μη μα λε τίτλου, γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο σύγχρονο. Θα το πω. Είναι τα μέλη του πρώην Συνδυασμού Σαρή, έτσι. Ναι. Λέει, ναι, λοιπόν, αποφασίσαμε να μην προσέλθουμε στην εκλογική διαδικασία, καθώς θεωρείται τυπική και προσυμφωνημένη διαδικασία, της οποίας δεν προηγήθηκε ειλικρινής διάλογος λόγω της αντίστοιχης άρνησης των δύο άλλων συνδυασμών που από την πλευρά τους αποφάσισαν να προχωρήσουν
στην εκλογή συγκεκριμένου προσώπου για τη θέση Προέδρου. Η στάση ζωής μας και ο αγώνας για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας του νομού Κοζάνης είναι στοιχεία που καθόρισαν την πορεία μας και παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες κλπ. Κλπ, κλπ. Ωραία. Να συνεχίσετε να είστε παρόντες τότε. Ναι, θα το δούμε, αυτό λέω. Θα δούμε πώς θα πορευτεί. Θέλω να πω, δεν ξεκινάς και γράφεις ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες όταν είσαι απόν από την εκλογική διαδικασία. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Άλλωστε ήταν μειοψηφία. Τέλος πάντων. Ήταν 9 στους 12. Αν ήταν προσυμφωνημένο, όπως λέτε κτλ. Θα τις δούμε τις εξελίξεις. Τι γίνεται κάθε μεσημέρι με αυτές τις μπόρες. Ζήση, έχουμε πλάνα. Voice over, ναι, παρακαλώ να πάλι το δούμε. Τι γίνεται με αυτές τις μπόρες. Κοίταξε. Έτσι θα μας πάει. Λίγο πριν τις 2 νομίζω σήμερα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι στην πλατεία Λασάνη αυτό που βλέπετε. Έπιασε μια πολύ καλή μπόρα. Τα μουσκεψε για αρκετή ώρα. 15-20 λεπτά. Ευτυχώς στην πόλη της Κοζάνης δεν έριξε χαλάζι. Χαλάζι έριξε όμως πέριξ της Κοζάνης σε αρκετές περιοχές. Θα δούμε λίγο παρακάτω ένα άλλο βίντεο, νομίζω είναι από την Κοιλάδα, εδώ δείτε. Είναι από την Κοιλάδα αυτό το βίντεο. Βροχές, έντονες βροχοπτώσεις υπήρξαν και στον Άγιο Δημήτριο, εδώ δείτε μέσα από ένα αυτοκίνητο είναι η λήψη. Και στη Σιάτιστα είδαμε αρκετή βροχή, δεν ξέρω αν ο Χρήστος μας δώσει το επόμενο βίντεο. Εδώ δείτε στη Σιάτιστα, έντονη βροχή και εκεί. Και όπως θα δούμε παρακάτω και στα Γρεβενά, είναι το επόμενο θέμα, Χρήστο, ξέρεις, αν μπορείς να το βάλεις, εδώ, δείτε, Γρεβενά, είναι οι έντονες καιρικές συνθήκες που πλήττουν αυτές τις ημέρες και τη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο καιρός δεν το λες άσχημο, καλώς είναι, έχει διορθωθεί, δεν το βλέπω για βροχή προς το βράδυ. Έχουν διορθωθεί και οι προβλέψεις, δεν ξέρω τι έχει ο Χρήστος για μετά για τον καιρό, τι θα ακούσουμε. Αλλά μία έτσι που έχω εγώ, την έχει μαζευτεί λίγο η ιστορία, ξανααλλάζει. Μια το φέρνει ότι οι βροχές θα σταματήσουν την Κυριακή, μια το ξαναπάει ότι θα συνεχιστούν για μια άλλη Κυριακή. Α, το δούμε τώρα. Και πόσο θα βρέχει όλη τη μέρα. Τι Ιούνιος πια. Πόση μέρα. Εντάξει, είναι κλασικές καταστάσεις Ιουνίου των τελευταίων χρόνων. Νομίζω είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Έτσι το πάμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Μόνο και κατά τη Ρόδο δεν έχει βροχές από ό,τι είδα και ένα τελευταίο καιρού. Άλλωστε ως εκεί. Καταστροφές να μην έχουμε και. Ό,τι είχε να καταστρέψει το κατέστρεψε. Καλά, ναι. Δεν έμεινε και τίποτα. Δυστυχώς. Στο Δήμο Ορδέας εγκαθίστανται 2 ηλεκτρολέβητες στο νεής καρδιάς. Είναι κάτι που θα ενισχύσει την τηλεθέρμανση της Πολεμαϊδας. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Για το οποίο όλοι μας αισθανόμασταν μια ανασφάλεια. Οι ηλεκτρολέβητες λοιπόν θα είναι αυτά τα μηχανήματα που ουσιαστικά θα δώσουν την τηλεθέρμανση στην Πολεμαϊδα για αυτή τη χρονιά που αίσθηση καρδιάς δεν υπάρχει, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και στις 15 Οκτώβρη, το αργότερο θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες τότε εννοώ, η πόλη της Πολεμαϊδας πρέπει να έχει τηλεθέρμανση. Άρα η ΔΕΤΥΠ εκεί και ο Δήμος Ορδέας δίνουν μια μεγάλη μάχη για αυτήν την ιστορία. Χθες ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορδέας ότι αυτή η διαδικασία προχωρά. Αυτοί οι ηλεκτρολέβητες θα τοποθετηθούν στο ναής καρδιάς, εκεί στο οικόπεδο και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν και ως εφεδρεία για το σύστημα τηλεθέρμανσης που θα στηθεί για το δίκτυο τηλεθερμάνσεων κυρίως του Αμιντέου και της Πτολεμαΐδας, έτσι, με τη λεγόμενη σιθιά που θα γίνει. Αυτό θα είναι εφεδρεία. Θα επαρκούν δηλαδή αυτοί οι 2 ηλεκτρολέβητες. Για τη φετινή τη χρονιά που θα έρθει, τη θεματική περίοδο, φαίνεται ότι η λύση αυτή θα βγάλει τηλεθέρμανση. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα θέμα. Να το δούμε. Δεν βάζω εγώ το χέρι στη φωτιά γιατί. Τουλάχιστον το έχουν μπροστά τους και προετοιμάζονται οι άνθρωποι. Έτσι, δεν το έχουν τελευταία στιγμή. Είχε προγραμματιστεί έγκαιρα. Έτσι, και έγκαιρα να εγκατασταθεί όλο αυτό και να λειτουργήσει. Προφανώς χρειάζονται και δοκιμές, αν δεν κάνω. Φαντάζομαι. Η λογική το λέει. Να μην μείνουμε χωρίς τηλεθέρμανση. Γιατί και εδώ στην Κοζάνη υπάρχουν τηλεθεατές και συμπολίτες μας που θα ρωτάνε αν η Κοζάνη θα έχει τηλεθέρμανση το 2023. Ξέρουν ότι. Έλα, περιμένετε τώρα να πάρουμε την ερχόμενη. Τώρα θα έχουμε αυτή τη χρονιά, το 2022 δηλαδή, ας πούμε. Την επόμενη ανησυχούν αν θα έχουμε. Έτσι. Και η Κοζάνη φτάνει σιγά-σιγά στο τέρμα της. Ό,τι είναι να προετοιμαστεί, ας προετοιμαστεί εγκαίρως, μην φτάσουμε τελευταία στιγμή. Βρίσκεται εδώ από το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εξειδικευμένος σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει μια συνέντευξη τύπου σε εξέλιξη. Μαζί με τον Περιφερειάρχη. Και επισκέφτηκε και τον Δήμαρχο. Είναι κοντά του η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θα δούμε τι θα δώσει αυτή η συνέντευξη τύπου, η οποία, όπως είπαμε και πριν, είναι σε εξέλιξη. Αύριο όμως, τη Δευτέρα όμως, ξεκινούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ και την Τρίτη των επαγγελματικών λυκείων. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Ναι. Να επισημαίνει τι ακριβώς χρειάζεται να έχει στη φαρέτρα του ένας υποψήφιος. Παραλαμβάνουμε ότι εμείς αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Έτσι, την Παρασκευή ξανά δελτίο του ΤΟΠ. Απεργούμε κι εμείς όπως. Ο κλάδος μας. Όλη η Ελλάδα απεργεί θεωρητικά. Θεωρητικά. Έτσι, εμείς όμως πρέπει να απεργήσουμε έτσι κι αλλιώς. Αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι δηλώνει η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Έντονες ημέρες, γιατί θέλουμε όλα να πάνε καλά και να υπάρχει ηρεμία στα εξεταστικά μας κέντρα για να καταφέρουν τα παιδιά μας το καλύτερο. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα όπως παραδοσιακά με το μάθημα της έκθεσης όπως το ξέρουμε παλιότεροι, νεοελληνικής γλώσσας όπως το λέτε εσείς, έτσι, οι νεότεροι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που δεν έχει λυθεί ακόμη? Όχι, ήδη τώρα στα λύκειά μας τρέχουν οι ενημερώσεις των επιτροπών και των επιτηρητών, οπότε έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δοκιμαστικά όλα έχουν γίνει, όλα λειτουργούν εντάξει. Κάνουμε εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε κάποιο πάρα πολύ καλό σημείο. Να σας ρωτήσω το εξής από την εμπειρία σας. Το πρόγραμμα, δηλαδή με ποια σειρά θα γράψουμε τα μαθήματα, παίζει κάποιο ρόλο τελικά ή όχι? Ίσως για κάποια, για τους μαθητές παίζει, αλλά ναι. Και για καθέναν από γιατί μάθηση το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Ίσως κάποιος θα είχε αδυναμία να ξεκινήσει με κάποιο μάθημα που αισθάνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει. Για να ανέβει η ψυχολογία του, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά το καλό είναι ότι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας συνήθως ο εξεταζόμενος δεν έχει την αίσθηση κανονικά, βέβαια, της επίδοσής του. Οπότε ίσως είναι βολικό και αυτό το μάθημα. Είναι και ένα κοινό μάθημα για όλους. Είναι κοινό μάθημα για όλους. Τα παιδιά μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννέφια με βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά προβλέπει για αύριο 5η 10 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 11 έως 23, στο όνομα Γρεβενών από 12 έως 25 και στο όνομα Φλόρινας από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλες εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.